Γυρίσατε πρόσφατα από την Κρήτη, όπου περάσατε κάποιους μήνες γυρίζοντας μια ταινία. Ναι, βέβαια. Γυρίζαμε τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη. Κάναμε την κινηματογραφική τη μεταφορά, γιατί πολλοί με ρωτάνε, μου λέει, είναι για την τηλεόραση. Λέω, είναι για το σινεμά, είναι για την κινηματογραφική οθόνη. Πώς ήταν η πρώτη στιγμή με το που ξυρίστηκε το γύρω-γύρω και έμεινε αυτό στη μέση? Αισθάνθηκα, πραγματικά μου έδωσε δηλαδή στο ρόλο. Δηλαδή αισθάνθηκα κι εγώ να ταυτίζομαι με έναν τέτοιον ήρωα. Κοινωνικά, το μουστάκι πουλάει? Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω από την ανταπόκριση του κόσμου, εγώ νόμιζα στην αρχή, λέω, θα με τρολάρουν όλοι, γιατί είναι και λίγο τσιγκελωτό. Λοιπόν, αλλά βλέπω ότι αρέσει. Είστε ένας ηθοποιός, ο οποίος από την αρχή που βγήκε, βγήκε ως ο νέος, γοητευτικός, ηθοποιός, ο ωραίος. Δεν μπορώ να πω ότι είχα αισθανθεί έτσι μια αλαζονική συμπεριφορά, ότι είχα καβαλήσει το καλάμι ή κάτι τέτοιο. Ούτε αυτός ο σκοπός μου ήτανε η λάμψη του επαγγέλματος, που φυσικά και υπάρχει. Θα εισπράξω ένα κοπλιμέντο για το πόσο ωραίος ήμουνα τότε ή πόσο ωραίος είμαι ακόμα ή δεν ξέρω τι άλλο. Σας δημιουργεί καθόλου αμηχανία όταν σας το λένε? Εντάξει, μια μικρή αμηχανία, ναι. Μια μικρή αμηχανία, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια, με όλη αυτή την πορεία, ήταν ακριβώς όπως την ονειρευτήκατε? Ναι, ναι. Σίγουρα. Δηλαδή, το ότι μπόρεσα να σταδιοδρομήσω, μπόρεσα να γευτώ τη γλυκιά αίσθηση της επιτυχίας, της αγάπης του κόσμου. Ακόμη και βιοποριστικά να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Ξέρεις, πολλές φορές μου λένε καμιά φορά, κάνεις μόνο αυτή τη δουλειά ή κάνεις και κάτι άλλο? Λέω, όχι, μόνο αυτή τη δουλειά κάνω, δεν κάνω κάτι άλλο. Είστε μια γενιά που είστε ο Μπουρδούμης, ο Μπουγιούρης, ο Μουμούρης. Εσάς σας έχουν μπερδέψει στον δρόμο με παρόμοια ονόματα? Η αλήθεια είναι, στην Κύπρο κάποια στιγμή με είχαν μπερδέψει με τον Σάββατο Πούμπουρα. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον το κάνανε λίγο Πούμπουρας, Πούμπουρης, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Το πιο συνηθισμένο χαρακτηριστικό δίπλα στο όνομά σας είναι ο Περιζήτητος Εργένης. Αχα. Είστε? Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Αν είμαι Περιζήτητος Εργένης. Σίγουρα ξέρετε αν είστε Εργένης ή όχι. Καλά, ναι, αυτό το ξέρω. Ναι, αν είχα παντρευτεί, νομίζω θα το ξέρατε κι εσείς. Πώς τα περιγράφατε την ιδανική γυναίκα? Αχ, την καημένη. Τι έχει να τραβήξει. Εντάξει, εμένα μου αρέσει μια απλή γυναίκα χωρίς υπερβολικές φιλαρέσκειες, χωρίς υπερβολικές κοσμικότητες, που να έχει μια φυσική γοητεία. Θέλω να ρωτήσω, εάν έχετε καθόλου το άγχος, μεγαλώνοντας, για το αν θα παντρευτώ, αν θα δημιουργήσω μια οικογένεια? Αναγνωρίζω ότι όλα είναι πιθανά. Ναι, μπορεί και να συμβεί, μπορεί και να μην συμβεί ποτέ. Τα θεωρώ όλα εξίσου πιθανά. Το ιδανικό πλάνο ποιο θα ήταν? Κοίταξε, είναι αυτό που λένε πολλές φορές, ότι ό,τι και να κάνεις, λέει, θα το μετανιώσεις. Αν παντρευτείς, λέει, θα το μετανιώσεις. Αν δεν παντρευτείς, πάλι θα το μετανιώσεις. Οπότε κάπου εκεί, δεν ξέρω, επιλέγει μάλλον ο καθένας ανάλογα με το αυτό που νιώθει ότι θα τον συμπληρώσει περισσότερο. Ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που μπορεί να έχει συμβεί σε διεκδίκηση ενός αυτόγραφου? Κάποια στιγμή, βγαίνοντας από το θέατρο, βλέπω ότι έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος μετά την παράσταση που θα ήθελε αυτόγραφο, θα ήθελε μια φωτογραφία κτλ. Και καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να είμαι εκεί τουλάχιστον άλλη μια ώρα. Κάθομαι λοιπόν εκεί. Οπότε έρχεται μια κοπέλα, μου λέει, δεν θέλω, μου λέει, εγώ αυτόγραφο ούτε φωτογραφία. Λέω, τι θα θέλατε? Μου λέει, θέλω να καθίσω πάνω σου στα πόδια σου. Αλλά μου λέει, αλλά σε λυπάμαι, μου λέει, γιατί φαίνεσαι ότι είσαι πάρα πολύ κουρασμένος. Οπότε εκεί εγώ, έτσι λίγο χιουμοριστικά, λίγο ότι εντάξει, παιδί μου, κουρασμένος, αλλά έχω και έναν αντρικό εγωισμό, δηλαδή μπορώ να ανταπεξέλθω. Την πιάνω και τη σηκώνω στα χέρια, σαν την ύφη που την περνά στο, πώς να το πούμε, στο μήνο του μέλλοντος, στην πόρτα, ναι. Και της λέω, να, ορίστε, εντάξει, ικανοποιήθηκες. Γέλασε αυτή, γέλασαν οι άλλοι, γέλασαν αυτά. Η φίλη μου ήταν κάπου εκεί κοντά, δεν το βρήκε καθόλου αστείο. Το φετινό καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν η πρώτη μου σκηνοθετική απόπειρα που έκανα με την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο στο Αποκοινού Θέατρο, στον Γκάζι. Σκηνοθετήσαμε ένα έργο του Άγγελου Πυριόχου, το «Πάτα το κουμπί», μια κωμωδία, και φιλοδοξώ μέσα στον καινούριο χρόνο να κάνω και μια καινούργια σκηνοθεσία. Σε θέατρο. Σε θέατρο, ναι.